The original Shaolin Kung Fu στο γήπεδο του Αλμυρού. Είδατε τι ωραία περνάμε εμείς και στα διαλύματα. Έτσι βέβαια. Συγχαρητήρια και πάλι για τη μεγάλη επιτυχία. Ο Αλμυρός, μια όχι μικρή, αλλά μια επαρχιακή πόλη, μικρή πόλη, εν πάση περιπτώσει, να υποδεχθεί ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Δηλαδή είδα ότι στην Αθήνα η ίδια παράσταση γίνεται σε μεγάλο θέατρο. Των 6.000 θεατών στο Κατράκι. Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, πώς από το κεντρικό αυτό θέατρο στην Αθήνα, από τα μεγαλύτερα που έχει το Λεκανοπέδιο, έτσι. Άντε, μεγαλύτερο είναι το Ηρώδιο, κάποια στιγμή ήταν του Λυκαβητού, ένα στάδιο, το Καλλιμάρμαρο, δεν έχουν. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Πώς, τι βρήκα τα άκρη καλή, πώς έγινε. Είναι 2 μήνες προσπάθεια. Είναι για πρώτη φορά που η Shaolin, αυτή η ομάδα, είναι αυθεντική και δεν είναι καρατέγκα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί βάζουν σε δοκιμασία, έχουν κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις, δεν ξέρω. Κοιτάξτε το βίντεο. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να τρέξουν. Καλά, είναι πέρα από τις ανθρώπινες αντοχές αυτά. Έτσι. Και... δηλαδή και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και προειδοποιήσεις, μην επιχειρήσει κάποιος να τα κάνει. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Μόνο στο σπίτι του, χωρίς εκπαίδευση κλπ. Έτσι, είναι πολύ αντιπασιακά να τα βλέπεις, όχι να τα κάνεις. Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία του σώματος, του πνεύματος, αυτών των ανθρώπων. Και μάλλον και το σημαντικότερο από όλα είναι μαζί με την ομάδα του Shaolin θα είναι και ο δάσκαλος εδώ. Ο δάσκαλος, ο οποίος είναι 78-79 χρονών και θα βρεθεί στην πόλη του Αλμυρού. Το σημαντικότερο όλο είναι ότι οι Shaolin ποτέ δεν έχουν πάει σε δεύτερη πόλη σε μία χώρα. Πάντα δίνουν μία παράσταση σε κάθε χώρα. Από τη Βιέννη θα έρθουν στην Αθήνα και μετά την επόμενη μέρα έρχονται στον Αλμυρό. Φεύγουν μετά την επόμενη μέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα και πηγαίνουν για Ισπανία, Μαδρίτη. Απίστευτο. Ναι, και νομίζω άλλες 2 εκδηλώσεις έχουν και μετά ξαναγυρνάνε πάλι στην Κίνα, στο μοναστήρι το δικό. Όλη η ιστορία των Shaolin, αυτό θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είναι αθλητές. Όχι, μοναχοί είναι. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή είναι βουδισμός η θρησκεία τους. Αυτή είναι αυτό το τάγμα των Ζεν βουδιστών, ας το πούμε. Αναφέρεται και αυτό, ναι, ακριβώς. Είναι λοιπόν άνθρωποι που κάνουν πράγματα που λες, μα τώρα σίγουρα δεν είναι ρομπότ. Μπορούν και έχουν τέτοιο συγχρονισμό, μπορούν να βάζουν λόγχες στο σώμα τους, στο καρφιά, πρόσωπό τους, να σπάνε πάνω τσιμέντα, ξύλα, σίδερο, λάμες ατσάλινες στο κεφάλι τους. Λοιπόν, έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας. Ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής. Εγώ θα σας έλεγα, επειδή υπάρχουν, όπως είπαμε, και μέσα στο στίβο θέσεις, φαντάζομαι, ναι, πιο νέοι και θα στην Κερκίδα εκεί, πάνω. Και στην Κερκίδα. Ο άλλος σου λέει, δεν μπορώ εγώ 2 ώρες να είμαι, ρε παιδί μου, όρθιος, όσο και αν θέλω να τα βλέπω από απόσταση αναπνοής. Οπότε ήδη έχουν ανοίξει από τις 5 του μηνός, εδώ και περίπου 10 μέρες, μια εβδομάδα, τα εισιτήρια. Ή θα τα βρείτε ηλεκτρονικά ή και από το Δήμο, μπορεί να γίνουν κρατήσεις και από το Δήμο, ναι. Έτσι, ναι, αλλά τώρα αυτό είναι ένα περιφερειακό γεγονός. Είναι δηλαδή, είναι, είπαμε, Αθήνα και Αλμυρός. Αλμυρός, ακριβώς. Δεν υπάρχει, δηλαδή, από την Λαμία και πάνω. Έχουμε κρατήσεις. Άντε, πέσει από τη Θήβα, θα πάει στην Αθήνα. Ναι. Αλλά από τη Λαμία και πάνω, τώρα υπάρχει περίπτωση να μην έχει λαμιώτες, που είναι απόσταση αστεία. Έχουμε από Θεσσαλονίκη κρατήσεις. Καλά, έχουμε προφανώς. Από Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα. Προφανώς. Έχουμε από Βόλο πάρα πολλές κρατήσεις. Και ο λόγος τον οποίο στην αρχή σκεφτήκαμε για 1.200 άτομα σε μία αίθουσα. Που να φτάσουν 1.200. Όχι, δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν την κάναν δεκτή αυτοί που ήρθαν και κοιτάξαν την αίθουσα. Γιατί η αίθουσα είναι 6 μέτρα ύψους. Αυτοί θέλουν πάνω από 9 μέτρα ύψους. Ή να είναι σε. Μα γι' αυτό και θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Σε εξωτερικό χώρο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολύ λιγόλογοι. Από ό,τι μας είπαν, μας έστειλαν πού θα μείνουν όλες τις κινήσεις που θα κάνουμε. Η ΔΕ εξέδρα είναι 3 άτομα που μπορεί να καλύψουν την εκδήλωση αυτή σε όλη την Ελλάδα. Πόσα τετραγωνικά είναι, δηλαδή. Είναι γύρω στα. Είναι 14 επί 14. Ναι. Και τα ηχητικά, οι οθόνες, οι κάμερες και αυτά είναι τουλάχιστον 3,5 μέτρα επί 4. Είναι γιγαντοοθόνες. Για να βλέπουν, και οι υπόλοιποι. Βέβαια, να βλέπουν λεπτομέρειες. Είναι μια σημαντική εκδήλωση, την οποία αυτή τη στιγμή
εγώ και οι συνεργάτες μου νιώθουμε υπερήφανοι το οποίο καταφέραμε να τους φέρουμε στην επαρχία. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται σήμερα οι Σαολίν στην Ελλάδα και δίνουν δεύτερη παράσταση. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουν έρθει στο παρελθόν, δώσαν μια παράσταση στην Αθήνα, την άλλη μέρα φύγανε με το αεροπλάνο. Δεν είναι αυτοί οι ηθοποιοί, ούτε ζουγκουλέρ, ούτε καρατέγκα. Δεν θα παίξουν καράτε. Απλώς και μόνο θα δούμε κάποια πράγματα. Καλά, εγώ είπα καρατέγκα, διότι έχει κινήσεις, όχι αυτές καθ' αυτές, που προσομοιάζουν σε αυτές που μαθαίνουν τα πιτσιρικάκια όταν πάνε σε ένα κιοκουσινκά ή σε ένα άλλο καράτε κλπ. Να πω κάτι ιστορικά, γιατί είχα επικοινωνία και με τον μάνατζερ το δικό τους που ήταν στη Βιέννη. Είχαν δύο τραυματισμούς και καθυστερήσαν να προχωρήσουν, μάλλον ακυρώσανε δύο εκδηλώσεις εδώ στην Ευρώπη, γιατί είχαν και δύο τραυματίες. Λογικό. Δεν είναι πάντα γερή. Δηλαδή, όσο άρτια και να εκτελέσουν τα νούμερα τους, την επίδειξη τους, δεν ξέρω πώς να το πω. Κοιτάξτε το πείτε. Ναι. Λοιπόν. Σκεφτείτε τώρα αυτό να το ζείτε επί δύο ώρες. Τι μαγεία θα είναι. Ακριβώς. Ευχαριστώ είναι πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα είμαι εκεί. Θα είστε εκεί. Είναι 9 η ώρα της άλλης Πέμπτης, σε μια εβδομάδα, μην μπερδευτείτε. Την Πέμπτη στις 20. Δεν σημαίνει ότι έχετε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι με έναν τρόπο θα υπάρχει ταξιθεσία ή όχι. Ορίστε. Θα είναι ελεύθερο ή θα υπάρχει ταξιθεσία. Ζώνες θα υπάρχουν. Ελεύθερο θα υπάρχουν σε ζώνες. Ναι, ζώνες. Ναι. Άρα, έχουμε να πούμε και τις τιμές. Θέλω να σας πω, σε μια ζωρισμένη εποχή το 30 μπορεί να φαίνεται ακριβό. Αλλά σκεφτείτε ότι για να δεις αυτό το θέμα, που σε μεγάλο βαθμό φαντάζομαι το χρηματοδοτείτε και εσείς, γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα έξοδα. Σίγουρα, είναι σε ένα αριθμό στον οποίο υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που φαντάζεστε. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας πω τώρα κάτι. Αλλά ξέροντας, στην Ευρώπη τα εισιτήρια δεν είναι κάτω από 100-120 ευρώ. Έτσι. Με χρηματοδότηση του Δήμου, και μπράβο σας, γιατί δεν το κάνετε για τους δημότες σας, να πείτε πάρτε ρε παιδιά επιδοτούμενο εισιτήριο, είναι για όλους. Για όλους. Και για τον Θεσσαλονικιό και για τον Βολιώτη και τον Λαρισαίο και τον Τρικαλινό και τον Καρδιτσιώτη και τον Λαμιώτη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το γενικό εισιτήριο είναι στα 30. Τα παιδιά από 10 έως 15 είναι μόλις στα 15 ευρώ, στα μισά. Και μέχρι 9 είναι δωρεάν. Δωρεάν, να προσέλθουν μέσα, ακριβώς. Θα μαζευτεί η μαρίδα εκεί γύρω από την εξέδρα των 200 και βάλε τετραγωνικών και θα περάσουν καταπληκτικά. Και μέσα σε αυτή την ομάδα, ήθελα να πω, όπως είπε προηγουμένως, για το δάσκαλο που μας κάνει την τιμή να έρθει. Δεν παρευρίσκει όλες τις εκδηλώσεις, δεν είναι εδώ μαζί μας. Υπάρχει και ένας μικρός, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, γύρω στα 6 χρονών, που νομίζω ότι αυτός θα κλέψει και την παράσταση. Δεν είναι σίγουρο για το μικρό, αλλά πιστεύω ότι θα είναι και αυτός εδώ. Θα ακολουθήσει την ομάδα. Θα κάνει το hit αυτός. Αυτός θα κλέψει την παράσταση. Για ένα παιδί 6 χρονών. Τα πιτσιρικιά πάντα κλέβουν την παράσταση. Έτσι. Λοιπόν, ξαναγυρίζω, αλλά θέλω να εκμεταλλευτώ τώρα την παρουσία σας για να δούμε τι συμβαίνει. Αυτά είναι η ανακούφιση του κόσμου. Είναι η χαρά του κόσμου. Είναι η γιορτή. Φεύγουν από την πραγματικότητά τους, γιατί αυτά είναι εξωπραγματικά. Σίγουρα. Όμως η πραγματικότητα δεν έχει μόνο ακόμη τις όποιες πληγές, μικρές ή μεγαλύτερες, έχουν οι άνθρωποι, είτε επιχειρηματίες, είτε αγρότες. Αυτοί που έχουν μια ακτινοτροφική μονάδα που ακόμη δεν έχουν εύκολη πρόσβαση από την κακοκαιρία, για την οποία συζητούσαμε και πριν με την Αντιπεριφερειάρχη της Λάρισσας. Ήρθε τώρα στον πρωτογενή τομέα να σκάσουν ασθένειες, στην ανθοφορία πάνω να πάθουν ζημιές οι άνθρωποι και να μην έχουν παραγωγές καλές. Μέσα σε αυτό που είπατε, κύριε Πολύζου, και πολύ σωστάκι, τα θερμά μου συγχαρητήρια, γιατί σήμερα θα πρέπει η κοινωνία να καταλάβει και τις δυσκολίες που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Είναι αυτός ο τομέας που συντηρεί σήμερα αυτή τη χώρα. Άρα έχουμε υποχρέωση όλοι μας να σκύψουμε το κεφάλι και να δούμε σοβαρά και περισσότερο από όλους η πολιτεία. Θα πρέπει να δούμε σήμερα αν υπάρχουν κάποιες λύσεις αυτά. Σήμερα η ανθοφορία που είπατε στην Ελιά δεν πάει καλά. Η παραγωγή που είναι μονοκαλλιέργειες στα χωριά του Αλμυρού, από την Αμαλιά, από την Μέτρη. Όλο το παραλιακό μέτωπο του Αλμυρού έχει ελιά. Και κοντά και δεν είναι πόλη. Καλά. Τα σιτηρά στην περιοχή του Αλμυρού, ούτε και αυτά. Μιλάμε για παραγωγή των 130. Ανομβρίας που υπήρχε, λόγω και κάποιων άλλων περιφερών προγραμμάτων που υπήρχαν, η ξηρασία η μεγάλη που υπήρξε. Δεν άφησε σήμερα τα σιτηρά να ευδοκιμήσουν όπως ήταν, τουλάχιστον να βγάλουν το κόστος.
Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή καλλιέργειες. Ακριβώς. Όταν έχουν 70, 80 ή 100 κιλά το στρέμμα, που έπρεπε να είχαν 400 ή 500 για να βγάλουν ένα μικρό κέρδος, καταλαβαίνετε τι δυσκολία υπάρχει σήμερα. Και πέρα ότι είχαμε και 2-3 χρόνια με έναν Ιαννό, τον Ντάνιελ, τον Ηλίας, που πάθαν και εκεί μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή σήμερα οι αντοχές σήμερα του πρωτογενή τομέα και των αγροτών στην περιοχή του Αλμυρού και φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές έχει φτάσει στα όρια. Εγώ πριν από 10 μέρες έστειλα ένα έγγραφο και στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργείο Γεωργίας και στους υπουργούς, τον κύριο Τριαντόπουλο, τον οποίο ζήτησα να δουν πάρα πολύ σοβαρά αυτό που υπάρχει σήμερα με τους αγρότες. Η διαβεβαίωση την οποία είχα από τον κύριο Τριαντόπουλο και στον ΕΛΓΑ έστερα, με τον οποίο. Όχι, γιατί μιλάτε και για κάποιες ασθένειες. Ακριβώς. Και διατηρώ πάρα πολύ φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, στον οποίο μου είπε ότι θα του κοιτάξω το θέμα και είναι γενικότερο. Είναι και ένας παραγωγικός αποτελεσματικός ο Κουρέτσος. Πάρα πολύ. Έχει χρόνια σήμερα και στέκεται πάρα πολύ σωστά και πιστεύω ότι θα δοθεί κάποια λύση. Αλλά μια και μας ακούν σήμερα και οι βουλευτές του νομού, θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει μένα στις σκέψεις μου, προγραμματίζω και μια σύσκεψη να γίνει αγροτών στην πόλη του Αλμυρού, να καλεστούν όλοι οι βουλευτές, όλοι οι παράγοντες, να δούμε αυτό το θέμα. Είναι στα πλαίσια πλέον της επιβίωσης. Σημαντικότατο κεφάλαιο αυτό για την περιοχή μας. Να μην μπορούν σήμερα. Πώς θα καλλιεργήσουν, τι σοδειά θα πάρουν για να καλύψουν τα έξοδά τους και να έχουν ένα απόθεμα και για την επόμενη χρονιά. Που δεν είναι για όλους αυτονόητο. Δηλαδή, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο απόλυτα αστικός πληθυσμός αυτό, αλλά είναι μια αλυσίδα. Ο Αλμυρός έχει καταστήματα. Ο αγρότης που είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν θα μπορέσει να ψωνίσει. Είναι μια αλυσίδα. Ακριβώς. Είναι ο τουρισμός. Ο αγρότης έχει ανάγκη και εκείνος μια εβδομάδα να πάει να ξεκουραστεί με την οικογένειά του. Μα όταν θα είναι μείον. Δεν μπορεί, έχει ξεχάσει αυτά. Είναι μια τεράστια αλυσίδα που θα δούμε την επίπτωση να απλώνεται παντού. Πολλαπλασιάσε το αυτό με όλες τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν τουρισμό. Τώρα απευθυνόμαστε στη Θεσσαλία. Που έχουν πρωτογενή τομέα, θέλω να πω. Που ξέρουν πόσο κυρίαρχος. Δύσκολο κεφάλαιο. Και καλά κάνετε που μπαίνετε μπροστά. Θα μπορούσατε να πείτε δεν με αφορά, ρε παιδιά. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είμαι αδιάφορο στα προβλήματα των δημοτών και αν θέλετε και περισσότερο τις κοινωνίες. Σήμερα θα πρέπει να δούμε το κεφάλαιο, το πρωτογενή τομέα σοβαρά. Τουριστικά πώς πάτε, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, έχετε καλά σημάδια για το καλοκαίρι? Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι που είχε πει μια φορά ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο φίλος μου Λεβέντης. Ναι. Και λέει όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αδράνεια και δεν γίνεται ένα ξενοδοχείο στη Δυτική Μαγνησία, εμείς όσο μια χαρά θα είμαστε. Εμείς μια χαρά θα είμαστε. Έχεις... Μια χαρά θα είμαστε εμείς στο Πύλιο και στη Σκιάθου εκεί. Αν θα γίνει, έχουμε 200... Χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Τους πιστεύω... κρατάτε ζεστούς με έναν τρόπο. Όχι, έχει χαθεί κατά 70-80%. Αλλά είχα και κάποιες προσπαθήσατε συναντήσεις. Αυτούς τους 6 μήνες που είστε. Πριν από ένα μήνα είχα μια συνάντηση με κάποιους Αμερικανούς, ο οποίος επενδύουσε άλλα στο ΜΙΣ. Α, όχι με το γκρουπ του Καμπουρίδη. Όχι. Με άλλους. Τους οποίους έδειξαν ένα ενδιαφέρον στην περιοχή της Αμαλιάπολης και του Πτελαιού. Προσπαθούμε από την πλευρά του Δήμου και είναι σημαντικό να αναφέρω αυτό το θεματικό πάρκο. Θεματικό καταδυτικό πάρκο στην περιοχή του Πτελαιού. Ναι, άλλο θέλει να έρθει να μείνει. Να βουτήξει και ακριβώς την άλλη μέρα. Αυτό είναι σημαντικό ότι πρέπει να εξηγήσουμε πάνω ξενοδοχείο. Έχουμε όλα. Δηλαδή, έχουμε... ωραία, εγώ βλέπω και ο Πτελαιός έχει ωραία καταλήματα, η Κιμιτζέλα έχει. Λίγα. Αλλά είναι λίγα. Λίγα. Και βίλες νοικιάζουν άνθρωποι. Δεν αυτό, γίνεται έτσι. Αυτός όταν τουρισμός... δημιουργείς ένα καινούριο τουριστικό προϊόν, πρέπει να το υποστηρίξεις κυρίως με καταλήματα. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας αναφέρω ότι έλα, σήμερα στο θρησκευτικό τουρισμό. Στα δύο μοναστήρια τα οποία έχουμε, της Παναγίας Ξενιάς της Κάτω και της Παναγίας Ξενιάς Άνω Μόνη που υπάρχει, που έχουμε την Αγία Ζώνη, έχουμε Σαββατοκύριακο γύρω στα 6 με 7 λεωφορεία από Ρουμανία. Τι ωραία να μέναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Φεύγουν. Αλλά ακριβώς. Πάνε και μένουν αλλού. Θα μείνουν σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, δώστε μου ξανά Σαολίν, διότι δεν είναι ότι σκεπάζει τα προβλήματα. Δίνει χαρά όμως. Δίνει σε όλους μας. Γιατί κάποιος το πει, εντάξει, παιδιά, συμπαρίσταμε στους αγρότες του Αλμυρού στον πρωτογενή τομέα, αλλά εγώ θα πάω στον Αλμυρό και μετά θα βγω να φάω και έχει και πολύ ωραία γαστρονομία ο Αλμυρός. Μην την αργήσετε, να τελειώσει κατά τις 11. Εκεί θα είναι, γύρω στις 11.30. Για να πάνε μετά και να φάνε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ θα λιγουρευόμουν μετά να φάω κανένα ψητό στον Αλμυρό. Με μεγάλη χαρά να σε φιλοξενήσω. Αφού το λες από τώρα, βεβαίως.
Όχι, εγώ εκείνο το βράδυ θα φύγω γιατί έχω ταξίδι πρωί-πρωί. Την επόμενη. Λοιπόν, Σαολίν έρχονται στον Αλμυρό. Θέλω λίγο να το καταλάβουμε, παιδιά. Σας το λέω μέρες τώρα. Θέλω να το καταλάβουμε. Παιδιά, είμαστε όλοι μας, όλων των ηλικιών. Μικρά και μεγάλα. Έρχονται οι αυθεντικοί Σαολίν. Δεν είναι μαϊμουδιά αυτό. Όχι, βέβαια. Αυτό που βλέπετε το βίντεο, φανταστείτε το στον αγωνιστικό χώρο του Αλμυρού. Θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι, θα εκτελέσουν τα ίδια και πολλά περισσότερα, γιατί σε ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων πώς αναχωρέσουν. Είναι δύο ώρες που με κομμένη την ανάσα θα βλέπετε, θα γράψει μέσα σας, στην ψυχή σας αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή την εμπειρία, μου το έχουν πει άνθρωποι που τους έχουν δει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όχι τώρα σε μια πόλη λίγων χιλιάδων κατοίκων. Έγραψε μέσα τους. Δεν μπορούν να ξεχάσουν αυτή την εμπειρία. Είναι στα πόδια μας. Είναι κρίμα να χάσουμε την ευκαιρία να το ζήσουμε. Όχι μετά να κλαίγεστε γιατί το χάσα. Σε μια εβδομάδα από σήμερα, το βράδυ της άλλης Πέμπτης, είμαστε στο Εθνικό Στάδιο του Αλμυρού και θα ζήσουμε μια καταπληκτική εμπειρία. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, Δήμαρχε. Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Πολίζου. Να είστε καλά.